καταφέραμε μια νίκη επί ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου. Αν μου λέγαν πριν το παιχνίδι ότι θα έρθει μια νίκη με 3-1, δεν θα μπορούσα να το πιστέψω, γιατί πραγματικά η προετοιμασία μας για αυτό το παιχνίδι ήταν ελιπέστατη. Λόγω του πολύ δύσκολου δεκαημέρου που περάσαμε, ασθένειες κτλ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το ίδιο το παιχνίδι, αυτό το μεγάλο ντέρμπι, λειτουργήσε στον ψυχισμό των αθλητών μου, οι οποίοι κάνανε μια σπουδαία εμφάνιση και καταφέραμε αυτή τη μεγάλη νίκη. Θα συμφωνήσω και εγώ με τον προπονητή. Τη ομάδα μου ήταν πολύ δύσκολη η προετοιμασία που είχαμε για το σημερινό παιχνίδι, γιατί είχαμε πάρα πολλές απουσίες τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν παίζει ρόλο τόσο πολύ τι έχεις κάνει πριν το μάτς. Εντάξει, οι ομάδες προπονούνται μαζί εδώ και μήνες. Τα παιχνίδια αυτά σε φορμάρουν από μόνα τους. Δηλαδή, το όνομα του αντιπάλου σε κάνει να δώσει ό,τι καλύτερο μπορείς και να ξεπεράσει τις οποίες δυσκολίες. Ήταν πολύ. Το χρειαζόμασταν σίγουρα πόντους από αυτό το παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πέρα από το γόητρο, αυτό είναι το σημαντικό για μας. Πέρα από το γόητρο που έχει ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το σημαντικό αυτό που κρατάμε εμείς είναι οι πόντοι, γιατί τους χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Και δεν χρειάζεται να συζητήσουμε άλλο εμείς για αυτό το μάτς. Πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε την απόδοσή μας για όταν πρέπει. Για όταν θα έρθουν ακόμα πιο σημαντικά παιχνίδια. Συγχαρητήρια καταρχάς στον Παναθηναϊκό για την νίκη του, για το σημερινό παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, το κλειδί για σήμερα ήταν η κακή απόδοση που είχαμε στην επίθεση και στο side out. Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν πολύ καλύτερα σε αυτό το στοιχείο, σε αυτό το τομέα side out, αλλά και στο σερβίς. Σήμερα, στο σερβίς, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω από το επίπεδό μας και γι' αυτό χάσαμε τον έλεγχο της κατάστασης και δεν παίξαμε όπως έπρεπε αυτά τα στοιχεία. Είναι ένα παιχνίδι, ήταν ένα παιχνίδι που από την πλευρά μας δεν αποδώσαμε τα αναμενόμενα στα περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού, και όταν δεν είσαι τόσο καλός στα περισσότερα από τα στοιχεία του παιχνιδιού, τότε δεν μπορείς να κερδίσεις. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη σημερινή του εμφάνιση. Εμείς νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που το πρέπει είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα μας, είναι πολύ σημαντική περίοδος αυτή για την ομάδα, γιατί μπαίνουμε σε μια εβδομάδα τώρα Final Four του Κυπέλλου. Πρέπει να συγκροτηθούμε, να δείξουμε ότι έχουμε το μέταλλο του νικητή για αυτό που χρειάζεται για να κατακτήσουμε τους στόχους της χρονιάς.